Παιδιά καλησπέρα. Σήμερα θα ανοίξουμε το Icon Player Pick το 88+. Έχουμε να ανοίξουμε 80+ Player Picks. Και έχουμε πολλά packs για άνοιγμα. Και επίσης έχουμε και 7,5 εκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε θα χρειαστώ τη βοήθειά σας σε αυτό. Θα το δείτε και στο βίντεο. Να πω ότι για 2 μέρες δεν ανέβασα βίντεο επειδή έλειπα εκτός Αθήνας. Αλλά από σήμερα και έπειτα συνεχίζουμε κανονικά τα τακτικά uploads. Πάμε στο βίντεο. Η ομάδα λοιπόν είναι έτσι. Ο Valverde εδώ πέρα δεν παίζει σε right winger. Απλά ξεκινάει σε right winger. Επειδή χρειάζομαι κάποιον στο σύστημα για να μείνει ο Ριμπερί στην ομάδα που είναι left wing. Και τον γυρνάω είτε στο κέντρο μαζί με Σάουα και Ζιντάν στο 4-3-2-1. Είτε άμα παίζουμε 5 πίσω γυρνάει σε center back. Και απλά είναι λίγο πιο επιθετικός, σαν αμυντικό half ας πούμε. Κάθεται στη μέση. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν είτε να πάρω κάποιον στο κέντρο για το Ζιντάν, είτε αυτό, είτε να δοκιμάσω κάποιον μπροστά αντί του Εουσέμπιο. Αυτά τα δύο έχω σκεφτεί. Ή να πάει ας πούμε να μείνει ο Μαπέ μπροστά, striker, και να πάρω κάποιον δεξιά. Και να πάει ο Βαλβέρντε να αλλάξει το σύστημα και να πάει ο Βαλβέρντε στο κέντρο. Κάτι τέτοιο έχω σκεφτεί. Γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε 20-80+ player picks που κράφταρα. Δεν περιμένω πάρα πολλά πράγματα από αυτά. 84-83 φόντερ, ίσα ίσα για να κάνω τα player picks. Γιατί δεν έπαιζα καθόλου το παιχνίδι για 2-3 μέρες. Οπότε πρέπει κάπως να επανέλθουμε σιγά σιγά. Εδώ έχουμε uniform. Εδώ έχουμε walkout, τον Gross 86. Δηλαδή για 2-3 μέρες δεν είχα καθόλου επαφή. Έλειπα εκτός Αθήνας όπως ανέφερα πριν. Και έχω μείνει λίγο πίσω. Εδώ έχουμε κι άλλο walkout, έχουμε τον Παρέχο. Εδώ θα πάρω Haller. Εδώ έχουμε ήδη 3 walkout. Ένας από αυτούς είναι uniform στα πρώτα 10. Καθόλου άσχημα. Εδώ έχουμε 4ο walkout. Πάρα πολύ ωραίο, Κόμπελ. Συνεχίζουμε με το Ρεχόν, το Ρεγιόν, το προφέρεται αυτή. Και άλλο walkout εδώ πέρα. Μόντριτς. Α, τον πάρω και βλέπουμε πού το βάλουμε. Εδώ 85 Froms. Ναι, παιδιά, τα player pick μου αρέσουν πάρα πολύ. Το κακό που έχουν είναι ότι σου μαζεύει όλο το fodder από το club. Με τα League SBC τουλάχιστον γίνεται συνέχεια μια ανακύκλωση, οπότε μπορείς συνέχεια να φτιάχνεις καινούργια πακέτα. Εδώ τους βάζεις, παίρνεις μια κάρτα πίσω. Απλά έχεις καλύτερη πιθανότητα για κάτι καλό από ό,τι βλέπουμε. Και είναι και πολύ πιο γρήγορα, είναι λιγότερο χρονοβόρα. Μπόρχα Ιγκλέσιας και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι informing ο Στάνισιτς, που έβαλε και γκολ αντίον της Bayern στη νίκη 3-0 της Leverkusen επί της Bayern. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα 3 duplicate από ό,τι βλέπετε. Τους είχα κάνει quick sell, τους έκανα recovery τώρα για να τους βάλω στο icon, νομίζω. Αυτό θα κάνω μάλλον. Και έχω και τα 2,85+. Πάμε να τα ανοίξουμε, να δούμε αν θα μας δώσουν κάτι. Οκ, okay, θα πάρουμε παρέδες, θα μπει και αυτή στο SBC. Και έχουμε Μιλότ, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτός. Θα τον πάρω, γιατί όχι. Και πάω να βάλω αυτούς στο πρώτο segment του Icon SBC. Α, έχουμε εδώ 85x4, 85x2 ο Κάμποσα. Πάω να ανοίξουμε το 80x5. Κροατία, CM είναι ο Μόντριτς. Είναι ο Μόντριτς, είναι walkout. Και είναι και διπλό. Το έκανα skip κατά λάθος. Από 80x5 έχουμε διπλό walkout. Μαζί με παρέδες. Τέλεια. Πάμε 83x3 ξανά. Εδώ έχουμε inform. Είναι Δανία, goalkeeper. Αυτόν ευτυχώς τον ξεφορτώθηκα. Ευτυχώς. Θα ήταν duplicate.
Λοιπόν, κράφτρα το 1.85 plus player pick. Και είναι χάλια. Το Somerville παρεπιπτόντως που τον έχω ήδη, τον έδωσα από silver pack. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το 84x3. Έχει future stars, είναι Γαλλία, Cam και είναι νομίζω ίσως και ο μοναδικός future star που έχω από αυτή την ομάδα 2. Λοιπόν, κράφτρα το 88 plus icon pick, είναι base Thunderstruck Winter Wildcard και όπως είπα μόνο με κάτι ακραίο θα είμαστε ευχαριστημένοι, αλλιώς θα είναι fodder. Πάμε να δούμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω καν γιατί πηγαίνει 113. Μπορώ να το δοκιμάσω, να δω πως είναι. Αλλά διάφορο θα πω. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε 84x5. Εδώ έχουμε χρυσό, είναι Ισπανία, CDM, είναι Ρόντρι. Όχι, είναι ο Κόκε. Είναι 5.84. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πόσο συχνά το βλέπουμε αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Πάλι χρυσό, είναι Κροατία. CM είναι πάλι ο Μόντριτς. Και είναι και διπλό. Μαζί με Κίμιχ 88. Καθόλου άσχημο. Α, τέλεια. Ξεφορτώθηκα το Μόντριτς και έχει και Άρνολντ μέσα. Οπότε τριπλό walkout. Και πάμε και στο τρίτο. Πάλι χρυσό. Είναι Ολλανδία. Σέντερμπακ. Είναι ο Ντελίχτ. Και είναι διπλό. Μαζί με Μπερνάρντο Σίλβα 88. Αυτός πρέπει να είναι duplicate. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα 84x5. Αυτό είναι Future Stars. Είναι Αγγλία, Center Back, United. Α, είναι γυναίκα, η Letizier. 88 είναι. 84 pace, 82 passing, 89 dribbling, 86 defending, 89 defending, 86 physical. Οκ. Okay. Αλλά μάλλον και αυτή discard θα είναι, φαντάζομαι. Ναι, κλασικά. Και πάμε για κλείσιμο. Να ανοίξουμε ένα 85x2. Πέρα τα υπόλοιπα packs δεν τα ανοίξω, επειδή μου βγάζει συνέχεια duplicate και δεν έχω πόντους βάλω. Δεν έχω κάτι που θέλω να κραφτάρω. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το 85x2. Χρυσό είναι. Ισπανία. Goalkeeper είναι Πάνιος. Πρέπει να είναι Πάνιος, ναι. Και δεν είναι διπλό. Οπότε έχουμε την Πάνιος με έναν 85. Μαζί με τον Stones. Οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα packs για σήμερα. Όπως είπα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Σε κάποιον παίχτη θέλετε να αγοράσω. Έχω 7,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και σκέφτομαι για την καταστάτη είτε του Eusebio είτε του Zidane στο κέντρο. Αφήστε ένα like στο βίντεο, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα subscribe και αυτό το ίδιο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.